Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της διαδικτυακής έρευνας του Ινστιτούτου Καταναλωτών για τα νοικοκυριά και το πώς βιώνουν τις επιπτώσεις της ακρίβειας. Σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες έχουν επηρεαστεί πολύ από την ακρίβεια τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 83% δηλώνουν από πολύ κακή έως μέτρια οικονομική κατάσταση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά σε σχέση με τις τιμές παραμένουν τα τρόφιμα, γιατί εκεί η αύξηση των τιμών είναι ακόμη πιο αισθητή. Όχι. Όχι, μπουράκι μου, δεν φτάνουν. Και ένα παραπάνω που είμαστε εμείς συνταξιούχοι. Οι συντάξεις δεν φτάνουν σίγουρα. Ούτε στη μέση του μήνα. Για το μισό το μήνα, παιδί μου. Δεν γεμίζει το νοικοκυριό με αυτά τα χρήματα. Φυσικά όχι. Εσύ μπορείς να ζήσεις με αυτά τα λεφτά. Δεν μπορούμε, παιδί μου, να ζήσουμε με αυτά τα χρήματα. Και η ακρίβεια όλο και προχωράει. Ο κόσμος υποφέρει και να κοιτάξουν τι θα κάνουν, να μπορούν τον κοσμάκι, τους συνταξιούχους, είναι χαμηλή η σύνταξή μας, να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Έχουμε παιδιά, έχουμε γόνια, έχουμε γιατρούς, φάρμακα, το να τα άλλα. Οι σεραίοι και δύο συνταξιούχοι δηλώνουν πως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα, η οποία περιλαμβάνει αγορές, τρόφιμα, ενέργεια, έξοδα μετακίνησης. Οι δε συνταξιούχοι αδυνατούν ακόμη και σήμερα να πληρώσουν φάρμακα και υποχρεώσεις και να τα βγάλουν πέρα έως το τέλος του μήνα, καθώς οι συντάξεις τους δεν επαρκούν. Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που δυσκολεύει όλες τις οικογένειες. Δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, είναι το ρεύμα, το νερό. Οι βασικές ανάγκες καλύπτονται. Με το ζόρι. Προσπαθούμε από εδώ, προσπαθούμε από εκεί. Χάλια. Πάρα πολύ ακριβά όλα. Φτάνουν τα χρήματα όχι. Για να συντηρηθείτε. Όχι. Είπαμε, χάλια. Έχουμε μεγάλη ακρίβεια. Φεύγουν σε 10 μέρες, μια εβδομάδα, τελειώνουν. Όλο λογαριασμοί, το ένα, το άλλο, πληρώνω. Ορίστε. Το ψυγείο γεμίζει. Όχι, μόνο νερά έχουμε. Λίγο τυράκι, λίγο ξέρω εγώ, λίγο φρουτάκι από τη λαϊκή. Για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες δηλώνουν πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι. Πολύ φτώχεια έχει και είμαστε πολύ χάλια. Δεν έχουν βγει παραγωγές φέτος, τίποτα, είμαστε πολύ χάλια. Καλύπτεται τις βασικές τους ανάγκες. Μπα, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε πλέον. Γονατούμε. Η αγορά βουγκάει. Τι να πούμε, που κάνει τα πάντα. Είμαστε για κράματα. Κρίμα είναι νεολαία. Η νεολαία κρίμα, τα πάντα είναι ακριβά. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Τι να πούμε, ξέρω εγώ παιδιά ότι και να γίνει, μακάρι να είναι ψέματα. Πάντα υπάρχουν βέβαια και αυτοί που είναι πιο άνετοι οικονομικά και μπορούν να ανταπεξέρχονται είτε με το μισθό τους είτε με τη σύνταξή τους. Εμείς τα βγάζουμε πέρα, εντάξει. Δόξα στον Θεό. Φτάνουν τα χρήματα για το νοικοκυριό. Μας φτάνουν, μας φτάνουν. Μας φτάνουν τις ποινές, λίγο απαντώ οικονομία, φτάνουν. Τι να κάνουμε. Μόνο τα βασικά. Ναι, βέβαια. Δεν είναι ακριβή, πού τι είναι. Δεν υπάρχει.